www.pdtl.gr. Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Βάιος και εδώ στο κανάλι μας στο YouTube έχουμε ακόμα ένα βίντεο για ένα φωτογραφικό προϊόν που εσείς ζητήσατε και θελήσατε να δείτε. Όπως γνωρίζετε, το YouTube κανάλι του PDTL ασχολείται με την παρουσίαση φωτογραφικών προϊόντων, τεχνικών και φυσικά ό,τι άλλο μας ζητήσετε. Και μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα για τα βίντεο που ανεβάζουμε κάνοντας subscribe στο κανάλι μας εδώ ακριβώς στο YouTube. Οπότε μην χάνετε καιρό, πατήστε το subscribe και πάμε να δούμε σήμερα τι έχουμε να σας παρουσιάσουμε. Σήμερα λοιπόν δεν έχουμε μια φωτογραφική μηχανή όπως βλέπετε εδώ, αλλά έχουμε ένα φλασάκι όπως βλέπετε εδώ. Αυτό είναι λοιπόν το Gotox TAF-TAF 350, ένα Speedlight Flash, το οποίο είχαμε δει πρώτη φορά στη φωτοκίνα της Κολονίας το 2016 από το booth της Gotox. Σας είχαμε παρουσιάσει τότε την έκδοση για Sony. Η Gotox λοιπόν έχει κάνει διαθέσιμο το συγκεκριμένο flash και για τις mirrorless μηχανές της Olympus και της Panasonic, αλλά και της Fujifilm. Εδώ έχω την έκδοση για Olympus και Panasonic, γι' αυτό και δίπλα βλέπετε την Olympus EM1 2, με την οποία, η οποία θα μας βοηθήσει να δούμε ακριβώς πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο flash. Το TAF-TAF 350 έχει guide number 36, έχει λειτουργία υψηλής ταχύτητας συγχρονισμού 1 προς 8.000 δευτερολέπτου μπορεί να συγχρονίσει με το κλείστρο της μηχανής. Έχει περιστρεφόμενη κεφαλή, οθόνη για τις ρυθμίσεις και φυσικά ενσωματωμένο σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου με ραδιοσυχνότητες 2,4 GHz, που σημαίνει ότι αυτό το flash μπορώ να το έχω σε ένα light stand και να χρησιμοποιήσω τον Pombo, το flash trigger της Gotox, το X1 TTL και αυτό TTL όπως και το flash, το οποίο μπορώ να βάλω πάνω στη μηχανή και να ενεργοποιήσω αυτόματα και απομακρυσμένα το flash μου. Πάμε να δούμε λοιπόν όλα αυτά τα πραγματάκια από κοντά και να δούμε τις λειτουργίες που έχει αυτό το πολύ ωραίο φλασάκι. Πάμε λοιπόν παιδιά να δούμε τι έχει μέσα το TAF-TAF 350, για το οποίο θέλω λίγο να δούμε τις λειτουργίες εδώ, όπως εμφανίζονται στο κουτί. Guide number 36 λοιπόν, TTL, λειτουργία αυτόματη, υψηλή ταχύτητα συγχρονισμού 1 προς 8.000 του δευτερολέπτου. Η επαναφόρτηση μπαταριών δίνει εδώ πέρα η Gotox 0,1 μέχρι 2,2 δευτερόλεπτα, αρκετά καλά. 2,4 ενσωματωμένο σύστημα, 2,4 GHz ενσωματωμένο σύστημα λειτουργίας απομακρυσμένου ελέγχου με ραδιοσυχνότητες. LCD οθονίτσα που μπορούμε να κάνουμε τις ρυθμίσεις. Μπορεί να λειτουργήσει ως master για να ελέγξει άλλα flash ή ως slave για να ελεγχθεί από το master. Έτσι, 2 α μπαταρίες δέχεται. Το zoom του είναι 24-105, αλλά φυσικά έχει και τον... και την ειδική, τον ειδικό θόλο, τον οποίο το, μπορεί να το κάνει να τραβάμε και στα 14 mm. Λειτουργία multi, η δυνατότητα για αντιστάθμιση της έκθεσης του flash συν-πλην, δηλαδή να κάνουμε πιο φωτεινή, πιο σκοτεινή την εικόνα στην αυτόματη λειτουργία. Και η κεφαλή, βλέπουμε ότι μπορεί να μετακινηθεί 0 έως 270 μοίρες αριστερά και δεξιά και 7 προς τα κάτω μοίρες, 90 προς τα πάνω μοίρες για να κάνουμε bounce σε ταβάνια και τείχους και να έχουμε καλύτερη διάχυση του φωτός. Έχει και ευνή, λειτουργία δηλαδή κουμπιού ευνή για να μπορούμε να βάλουμε εμείς τη λειτουργία που θέλουμε μάλλον και γίνεται και upgrade μέσω του καλωδίου USB το οποίο λογικά συνδέεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό λοιπόν είναι το φλασάκι και θέλω να το δείτε σε σχέση με την OMD, την EM2 εδώ πέρα, την Olympus, ότι είναι ένα μικρό φλασ το οποίο έχει τη θηκούλα του. Αυτό είναι λοιπόν και εδώ βλέπουμε ότι έχει και μία βάση για να μπαίνει σε τρυπόδι, σε light stand και εδώ πέρα πάνω να κουμπώνει το φλασάκι και να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε off camera. TAF-TAF 350 λοιπόν, όμικρον εδώ. Λογικά αυτό είναι το σηματάκι που σημαίνει ότι είναι για την Olympus, για το σύστημα 4/3. Μεταλλικό παπουτσάκι, η ασφάλεια εδώ για να μπορούμε να το ασφαλίσουμε πάνω στη μηχανή. Εδώ λοιπόν να το βάλω πάνω στη μηχανή και να σας δείξω εδώ ότι αυτό είναι το καπάκι του flash. Όπα, μας έφυγε. Και γιατί το θέλω να το δείξω αυτό, γιατί αυτό το καπάκι του flash, όταν δεν χρησιμοποιείται flash, πρέπει πάντα να βρίσκεται πάνω στην μηχανή. Έχει και το βελάκι, για να μην το βάλουμε ανάποδα. Και αυτό γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε τις ηλεκτρονικές επαφές της μηχανής και καλό είναι εδώ πέρα πάνω να μην πέσουν νερό, να μην πέσουν χώματα, να μην πέσουν διάφορα πράγματα. Λοιπόν, κουμπώνουμε το φλασάκι μας, μεταλλικό παπουτσάκι, σημαντικό αυτό, δεν σπάει δηλαδή εύκολα και η ασφάλεια από ό,τι βλέπω εδώ λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Εδώ έχουμε και τον θόλο διάχυσης τον οποίο θα τον βγάλω, μπαίνει απλά, okay. Και από εδώ έχουμε τις μπαταρίες, το διαμέρισμα για τις μπαταρίες.
δύο ΑΑ μπαταρίες. Προτιμήστε επαναφορτιζόμενες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ενέργειες της Panasonic που είναι πολύ καλές. Εγώ έχω εδώ αλκαλικές Energizer. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες από περίπτερα, από σούπερ μάρκετ, από τουριστικά καταστήματα, από καταστήματα που δεν έχουν ανακύκλωση μπαταριών, γιατί μπορεί να τις έχουν πολύ καιρό στο ράφι και να μην αποδίδουν τόσο καλά. Χρησιμοποιήστε μπαταρίες κυρίως αν μπορείτε να βρείτε κάποιο φωτογραφικό κατάστημα που ξέρετε ότι φέρνει συχνά μπαταρίες, για να είσαστε σίγουροι ότι το flash θα λειτουργεί σωστά. Πρέπει το flash να έχει καλές μπαταρίες. Αν δεν έχει καλές μπαταρίες, τότε μπορεί να μην μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αποδοτικά. Εδώ έχουμε συν πλην τα σηματάκια, εδώ υπάρχουν τα δύο σηματάκια για να μπορούν να μας κατευθύνουν πώς θα βάλουμε τις μπαταρίες και εδώ είναι το κουμπί της ενεργοποίησης. Οθονίτσα, πορτοκαλί χρωματάκι, πατώντας το zoom συνεχόμενα, εδώ το BL σημαίνει πόση ώρα θέλουμε, είναι το backlight της οθόνης, 10 δευτερόλεπτα, εάν το αφήσω τα 10 δευτερόλεπτα, μετά από 10 δευτερόλεπτα σβήνει η οθόνη, μπορώ να το βάλω, πατάω πάλι, μπορώ να το βάλω στη ρύθμιση on, συγγνώμη, set, και ρύθμιση off, on, μόνιμα δηλαδή να αναμένω, ή να κλείνει μετά από 10 δευτερόλεπτα. Πατώντας και ρυθμίζοντας το 10 δευτερόλεπτα, ξαναπατώντας εδώ, με το zoom εδώ, zoom, εδώ. Αυτό είναι η λειτουργία την οποία το flash μετά από κάποιο χρόνο κοιμάται, δηλαδή μπαίνει, σβήνει, μένει σε stand-by για να μην τρώει μπαταρία. Πάμε να δούμε τα modes, TTL, manual και multi. Το multi σας δίνει τη δυνατότητα, όπως βλέπετε εδώ, να ρυθμίσετε την ένταση του flash. Στη συνέχεια μπορείτε εδώ, λογικά μισό λεπτάκι πατώντας το set, να ρυθμίσετε πόσες φορές θα λειτουργήσει και σε τι συχνότητα. Αυτό είναι για τη λειτουργία multi. Πάω TTL που είναι αυτόματη λειτουργία. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε και το zoom. Έχει ένα μη εδώ πέρα. Το μη αυτό σημαίνει ότι είναι σε manual λειτουργία. Αν πατήσω μία φορά το zoom, 24 mm, μπορώ να το ρυθμίσω εγώ στα πόσα mm θέλω να είναι το zoom. Αλλιώς μπορώ να το βάλω τελείως κάτω που είναι το αυτόματο. Πάει και το zoom, συγχρονισμός, πατάω συνεχόμενα, είναι η wireless λειτουργία. Βλέπουμε εδώ αναβοσβήνει το λαμπάκι, το wireless, και αν το αφήσω και πατήσω OK, δεν έχω μπει σε wireless λειτουργία, το ξαναπατάω συνεχόμενα και πρέπει να επιλέξω με τη ροδέλα εδώ είτε να είμαι σε λειτουργία master είτε να είμαι σε λειτουργία slave. Στη λειτουργία slave, αν το αφήσω, μπορώ να πάρω ένα άλλο flash ίδιο που να το βάλω master ή να πάρω τον X1 2,4 GHz ελεγκτή, και αυτός ο ελεγκτής, όπως και στα άλλα μοντέλα για μηχανές Nikon, Canon κτλ., παίρνει δύο ΑΑ μπαταρίες. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί έχω χρησιμοποιήσει ελεγκτές οι οποίοι παίρνουν τις 3α και πρέπει να έχεις και 3α και αα. Εδώ παίρνουμε αα μπαταρίες, οπότε έχουμε αα και για το flash και για τον controller και δεν έχουμε πρόβλημα. Μεταλλικό παπουτσάκι και εδώ, και αυτό μπορεί να μπει πάνω στη μηχανή. Για να το κάνουμε λίγο, να σας το δείξω. Απ, βγαίνει αυτό, μπαίνει αυτό εδώ. Ασφαλίζουμε, ανοίγουμε από εδώ. Έτσι. Και από εδώ τώρα δεν έχει μείνει παρά να επιλέξουμε ότι θέλουμε το πρώτο group, channel 1 εδώ, και εδώ πρέπει να έχουμε alpha group, channel 1. Το group εδώ αλλάζει πατώντας το slave, β. Βλέπετε, άλλαξε. Σε. Αλφα, β, σε. Τρία group μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί πέρα πατώντας το slave συνεχόμενα, νομίζω ότι ενεργοποιείται εδώ το κανάλι. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 16, 18, όπα, να δούμε λίγο μέχρι που πάει, 16. Εγώ το βάζω ας το βάλω στο 2, για να σας δείξω ότι δεν θα λειτουργήσει. Είμαι στο α2, είμαι στο α1. Για να δούμε, πατάω το test και βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί. Πρέπει να είναι ρυθμισμένο σωστά, είτε από εδώ το ρυθμίζουμε, εδώ για να το ρυθμίσουμε, αυτό όχι, πάμε εδώ, channel, πατάω μία φορά και αλλάζω από εδώ το κανάλι, 30 κανάλια δίνει ο λεγκτής, όπα, 31, 32, όπα, 32, 4, 3, 2, 1, 32 κανάλια δίνει ο λεγκτής.
το αφήνω στο 1. Αλλιώς, αν θέλω να επιλέξω, εδώ πέρα τώρα έχω επιλέξει το πρώτο, το α group, να έχω 1 προς 128 δύναμη. Αν πάω και στο ε, πατάω εδώ, μπορώ να το ρυθμίζω TTL με αντιστάθμιση της έκθεσης ή να αλλάξω τη λειτουργία και να το βάλω και αυτό manual. Εγώ στο πρώτο group τώρα έχω επιλέξει να είναι manual, μπορώ όμως να το βάλω να είναι TTL. Εδώ. TTL κανάλι 1, α group. Εδώ πάμε, είμαι α group κανάλι 2. Πάω να το αλλάξω το 2, το κάνω 1. Το ανάζω. Το έκανα 1 εδώ. Ωραία. Και τώρα λογικά, πατώντας το κουμπί εδώ το τεστ, θα μας δείξει τη φλασιά μας. Βλέπετε. Ανάβει τώρα. Και να το κάνω και σε λειτουργία manual. Mode εδώ. Για να το δείτε κιόλας, γιατί στο TTL δεν μπορεί να το πιάσει και το βίντεο. Λοιπόν, αυτό είναι με τον ελεγκτή πάνω. Βγάζω τον ελεγκτή, τον X1. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το σύστημα της Gotox. Μερικές φορές στην αρχή ειδικά είναι λίγο δύσκολο στην κατανόηση των λειτουργιών, αλλά θα το συνηθίσετε. Εδώ λοιπόν βάζουμε το φλασάκι πάλι. Πάμε λίγο να δούμε στις λειτουργία Master. Συγγνώμη, πατάμε εδώ συνεχόμενα το Sync. Στη λειτουργία Master λοιπόν εδώ μπορώ να επιλέξω... OK. Μπορώ να επιλέξω μέσω του Slave αλφα, να ελέγξω τα τρία group, έτσι, αλφα, βήτα και σε. Και το master είναι το M, τι θα κάνει αυτό. Άρα μπορώ να βάλω στο αλφα group να είναι manual ή να είναι TTT ή να μην δουλέψει το αλφα group ή να είναι TTTL ή να είναι, εγώ το αφήνω manual, 1 προς 16. Αν ξαναπατήσω το Slave πάω στο βήτα group. Και εδώ μπορώ να επιλέξω να μην ανάψει, να ανάψει TTL, να ανάψει manual και πάω και στο τρίτο. Ενώ αν ξαναπατήσω στο set group, στο M, εδώ ρυθμίζω πλέον τη λειτουργία του master του flash. Μπορώ να διαλέξω δηλαδή να είναι TTL ή μπορώ να το διαλέξω να απλά να ελέγχει και να μην ανάψει καθόλου. Ωραία λειτουργία αυτή. Στο sync λοιπόν, όταν θέλω να μην είναι wireless και να μην μου τρώει και η μπαταρία, απλά πηγαίνω και επιλέγω να μην φαίνεται τίποτα εδώ. Πατάω και το OK μου, έχει φύγει από εδώ πέρα η ένδειξη του wireless και μπορώ να σβήσω αυτό το synchronization σε υψηλή ταχύτητα από εδώ. Τι άλλο έχουμε εδώ, mode, είδαμε εδώ πέρα στο mode, στο manual μπορώ να ρυθμίσω εγώ την ένταση του flash. Στο multi είπαμε ότι ρυθμίζουμε πόσες φορές θέλουμε να ρίξει φλασιά και στο TTL αν κάνω αυτό εδώ, αν κάνω το set και κάνω αυτό εδώ, κάνω αντιστάθμιση της έκθεσης, της φλασιάς κατά συν 3, μείον 3. Όπως λειτουργεί και αντιστάθμιση της έκθεσης στη μηχανή. Είπαμε και το zoom εδώ πέρα ότι πατώντας ρυθμίζω. Εάν βγάλω πλέον τον θόλο εδώ, και αυτό που είναι το κνευριστικό είναι ότι εδώ πέρα, αυτά εδώ δεν το έχουν προβλέψει τόσο καλά, οπότε είναι λίγο δύσκολο στο να βγει. Θα πρέπει να το έχουν δουλέψει λίγο καλύτερα, στο να μπορεί να βγει πιο εύκολα η κάρτα και ο θόλος, η κάρτα διάχυσης. Χρειάζεται λοιπόν ένα αιχμηρό αντικείμενο για να τραβήξετε αυτά τα δύο προς τα έξω. Θα δείτε ότι μόλις θα τραβήξετε, μην ταλαιπωρηθείτε, εδώ το zoom στο manual δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Έχει ανέβει αυτό και έχει κουμπώσει στα 14 mm. Αυτό είναι για να μπορούμε να τραβάμε εύρη γόνια στα 14 mm. Χρησιμοποιούμε αυτό εδώ, αυτή εδώ την κάρτα. Μάλιστα, αν τη βάλω μέσα, θα δείτε ότι... Λογικά, την έβαλα μέσα και επανήλθε το zoom. Μπορώ πλέον να ξαναελέγξω τη λειτουργία του zoom. Η κάρτα φυσικά είναι για να μας κατευθύνει το φως προς τα μπροστά. Και τέλος έχουμε εδώ και το κουμπάκι το οποίο ελέγχουμε την λειτουργία του flash. Πολύ ωραίο το φλασάκι αυτό, πάρα πολύ. Κατασκευή φαίνεται καλή. Κάνει όλες τις λειτουργίες που πρέπει να κάνει για να χρησιμοποιήσουμε ένα φλασάκι με μια τέτοιου είδους μηχανή. Και σαν μέγεθος και σαν βάρος. Εναρμονίζεται απόλυτα με το σώμα αυτό που έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, το mirrorless. Εδώ βλέπουμε ότι το flash μπορεί να κινηθεί, όπως λέει, 270 μοίρες από εδώ μέχρι εδώ και πάνω 90 και λίγο προς τα κάτω οι 7 μοίρες αυτές που είναι για φωτογραφίες μάκρο κατά βάση. Επίσης θα δείτε ότι αν εδώ πέρα το έχω στις 7 δεν γυρνάει. Πρέπει να είναι εκεί για να γυρίσει.
Τελείως κάθετο. Αυτό λοιπόν, παιδιά, είναι το TT350, το TAF350, το φλασάκι της Gotox. Μια πολύ καλή επιλογή στα 100 ευρώ για να έχετε ένα ωραίο φλας, δυνατό φλας με Guide 936 για τη μύρολες μηχανή σας, την Olympus, την Panasonic, τη Fujifilm. Πλέον είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, στα ελληνικά φωτογραφικά καταστήματα, ενώ φυσικά η επίσημη αντιπροσωπεία, η Stamos ΑΕ, μπορεί να λύσει οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τη λειτουργία του ή αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να αναλάβει να σας το λύσει. Αυτά από μένα σε σχέση με αυτό το συστηματάκι της Gotox, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο για τις μύρολες Olympus και Panasonic και Fujifilm. Να σας χαιρετήσω. Φυσικά, οποιοδήποτε απορία έχετε, οποιαδήποτε ερώτηση έχετε, μπορείτε να τη γράψετε στα σχόλια του καναλιού, του βίντεο ή να μας στείλετε ένα μήνυμα στα κοινωνικά μας δίκτυα Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Ό,τι θέλετε εσείς. Αυτά από μένα. Τα λέμε στο επόμενο hands-on βίντεο και ή οποιοδήποτε άλλο βίντεο κάνουμε live κτλ. Και φυσικά, μην ξεχνάτε να βγαίνετε και έξω και να βγάζετε φωτογραφίες.